Προορισμός πρώτος. Θεσσαλονίκη. Το ταξίδι στον Τόστιμο κόσμο ξεκινάει. Ετοιμάζω 12 συνταγές για τους επόμενους 12 μήνες. Κάθε μήνα θα είμαστε μαζί και θα σας βοηθάω να φτιάξετε βήμα-βήμα, απλά, εύκολα και γρήγορα, μια ωραία συνταγή. Ξεκινάω με τα ρολάκια γεμιστά. Θα μου πείτε τι σχέση έχει η Θεσσαλονίκη με τα ρολάκια γεμιστά με γεύση πίτσας. Η απάντηση είναι απλή. Μου θυμίζουν τα παιδικά μου χρόνια, τα παιχνίδια, τα απογεύματα που η μητέρα μου φτιάχνει αυτό το μεζέ. Συν ότι έχουν μέσα πιπεριά φλωρίνης από τη Μακεδονία. Λοιπόν, η συνταγή είναι πανεύκολη, ίσως από τις πιο εύκολες που έχω φτιάξει ποτέ. Και ξεκινάω αμέσως με το ψωμί του τόστ. Κρις κρις τόστιμο, μεσογειακό, με βασιλικό και σκόρδο. Μια γεύση που είμαι σίγουρος πως θα σας ξετρελάνει. Κοιτάξτε τι κάνω. Το κλασικό κολπάκι. Απλώνω ψωμί του τόστ πάνω στον πάγκο. Και με ένα πλάστη, αυτό το χοντρό με τα χερούλια, ανοίγω τις φέτες του ψωμιού σε λεπτά πιτάκια. Πάνω από τα ψωμάκια ακουμπάω φέτες από καλό ζαμπόν. Και από πάνω βάζω τα υπόλοιπα υλικά, δηλαδή λίγο τριμμένο τυρί, λίγη λιαστή ντομάτα κομμένη σε μπαστούνάκια, μπαστούνάκια από πιπεριά φλωρίνης, ελιές καλαμών χωρίς κουκούτσι που τις λατρεύω, πασπαλίζω με λίγο ξερό βασιλικό. Και αν είναι η εποχή και μπορείτε να βρείτε φρέσκο βασιλικό στο μανάβι ή στο μπαλκόνι σας, βάλτε μέσα σε κάθε πιτσάκι και ένα φύλλο φρέσκου βασιλικού. Και τη λίγο αμέσως, όσο το ψωμί είναι ακόμα μαλακό και αφράτο. Έτοιμο και το τελευταίο, το βάζω μέσα στο ταψάκι. Τα έχω βάλει ωραία στη σειρά και από πάνω πασπαλίζω με το υπόλοιπο τριμμένο τυρί. Ο φούρνος είναι έτοιμος και καίει στους 200 βαθμούς, αέρα ή αντιστάσεις είναι το ίδιο. Βάζω μέσα τα πιτσάκια να ψηθούν για περίπου 20 με 25 λεπτά ή μέχρι να πάρουν ωραίο χρώμα. Και αν δεν θυμάστε κάτι από τη συνταγή που σας έκανα, ή ξαναδείτε το βίντεο από την αρχή, ή διαβάστε τη συνταγή πάνω στο πακέτο της νέας γεύσης του Κρις Κρις Τόστιμου. Τα ρολάκια γίνανε επικά. Το ψωμί τραγάνισε, το τυρί έλειωσε από πάνω και κριτσάνισε και από μέσα μυρίζουν ακριβώς όπως αυτά που έκανε η μητέρα μου πριν από πολλά χρόνια. Και πριν μια εβδομάδα περίπου κυκλοφόρησε στα ράφια των σούπερ μάρκετ η νέα γεύση του Μεσογειακού. Με ελαιόλαδο, βασιλικό και σκόρδο. Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσει το σκόρδο, Όταν έμαθα τα νέα, τρελάθηκα από τη χαρά μου.